Ο παγετός στις 12 Δεκεμβρίου είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καρπόπτωση στα πορτοκάλια. Για το λόγο αυτό, η ομάδα παραγωγών της ΕΑΣΑ ζήτησε από τον ΕΛΓΑ να αποζημιώσει τα πορτοκάλια που πέφτουν κάτω. Δυστυχώς, μέσα στη δύσκολη κατάσταση που περνάνε οι παραγωγοί πορτοκαλιών, έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα της πτώσης των πορτοκαλιών. Στις 12 του Δεκέμβρη, ως γνωστόν, είχαμε παγετό στον ομό, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασε και τους μείον 5 βαθμούς. Τότε οι παραγωγοί μας, και είναι προς τιμή τους, εκτίμησαν ότι δεν έχουν ζημιές και δεν έκαναν δηλώσεις ζημιάς στον ΕΛΓΑ. Είδαμε όμως ότι όσο περνάει ο καιρός και ειδικά τις τελευταίες μέρες, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πτώση των πορτοκαλιών σε όλο τον νομό, αλλά κυρίως στο βόρειο μέρος του νομού η κατάσταση είναι τραγική. Σχεδόν όλα τα πορτοκάλια σε ορισμένα κτήματα έχουν ήδη πέσει κάτω. Γι' αυτό με την επιστολή που στείλαμε, αλλά και με έναν αγώνα πια που ξεκινάμε, ζητάμε ο ΕΛΓΑ να αποζημιώσει τους παραγωγούς. Η ζημιά είναι πραγματική, τα πορτοκάλια είναι στο χώμα, δεν μπορούμε να στεκόμαστε στο γράμμα του νόμου και με έναν νόμο που διαφωνούμε. Όταν υπάρχει μια ζημιά, είναι αστείο να λέμε ότι ξέρετε, έπεσε ένας παγετός στις 14 του μήνα και αποζημιώνεται και ο παγετός στις 15 του μήνα δεν αποζημιώνεται. Εμείς ζητάμε πάντοτε ο ΕΛΓΑ να αποζημιώνει όλες τις πραγματικές ζημιές των παραγωγών. Και η ζημιά είναι πραγματική, τα πορτοκάλια είναι κάτω. Παράλληλα, εκτός από αυτή τη ζημιά, με αυτό το πρόβλημα της πτώσης των πορτοκαλιών που έχουμε, επιδεινώνεται πολύ περισσότερο η κατάσταση της αγοράς. Γιατί ο παραγωγός, βλέποντας την παραγωγή του να πέφτει στο χώμα και να χάνεται, ξεπουλάει όσο και δημιουργείται ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Εμείς στείλαμε την επιστολή σαν ομάδα παραγωγών της Ένωσης. Έχουμε ζητήσει ραντεβού με τον Υφυπουργό Γεωργίας, που είναι υπεύθυνος, τον κύριο Κουτσούκο, για τη φυτική παραγωγή, και πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτή τη βδομάδα, να του βάλουμε το θέμα, όπως και συνολικά να τον ενημερώσουμε για τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στον τομέα του πορτοκαλιού, αλλά και το θέμα που αναφέρουμε της αποζημίωσης των πορτοκαλιών που πέφτουν κάτω. Και έχουμε ξεκινήσει ένα κύκλο επαφών με όλους τους φορείς του νομού. Υπάρχει ραντεβού με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χιβιτόπουλο. Θα συναντηθούμε με τον Υπουργό από τον νομό μας, τον κύριο Μανιάτη, να τον ενημερώσουμε για το πρόβλημα και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε αποζημίωση για τα πορτοκάλια κάτω που πέφτουν από τον παγετό.